Έκτη υποδρομία, κλασική υποδρομία για τριετίες καθαρέωμους κύλωνες και εκτομίες που γεννήθηκαν στην Κύπρο. Εδώ βλέπουμε τον πίνακα Ναβατών, διαγωνίζονται 11 καθαρόαιμα τριετή, τα καλύτερα καθαρόαιμα τριετή του Κυπριακού Υποδρόμου. Διαγωνίζονται για το Κυπριακό Ντέρπι, μια μεγάλη υποδρομία. Να βλέπουμε όλα τα άλογα πίσω στο χώρο Σελώσεως. Όλα έτοιμα. Με τον αριθμό 10 ο ΤΑΦ προϊόν του Λούκμαν και της Φερενκάριας. 2 ο Έλα Ζεύς προϊόν του Δαλίμ και της Λουιζιάννα μου. 9 ο Νταλιμάρ προϊόν του Δαλίμ και της Καλλίπολης. 1 ο Βόσπορος προϊόν του Νάουαφ και της Λαμίας. 7 ο Christian Champ προϊόν του Pollen Street και της Cyprus Desert. 4 ο Eliasson Again προϊόν του Eliasson και της Loving Marie. 6 ο Κρατερός προϊόν του Lookman και της Lysis. Τρία ο Ζακεθινός στο προϊόν του Lookman και της Lady Lara. 11 ο Τρίδημος Νεόφυτος το προϊόν του Δαλίμ και της Σπίνδου. 8 ο Ποικιλίας προϊόν του Pollen Street και της Ivy Miss. 5 ο Ηλίας Στόπσαν προϊόν του Ηλίας Σον και της Ηλίας Στόπ. Εδώ ο χτινίατρος του υποδρόμου, ο κύριος Σαγαλής, εξετάζει το Christian Champ. Βλέπει αν είναι έτοιμος να τρέξει σε αυτή την υποδρομία, εξετάζει τα πόδια του. Ενώ εδώ βλέπουμε όλους τους αναβάτες να εισέρχονται στο στίβο επιδείξεως. Ο Πετρούτσιος της οδηγίας στον Άντρου Παπαγιάννου για το Βόσπορο μαζί με τον κύριο Ηλιάδη. Ο Μίτσος και Τσελεπίδης της οδηγίας στον Ηλία Διαμαντόπουλο για τον Τρίδημο Νεόφυτο. Στο Γιάνγκο Πέπο για τον Κρατερού και στον Άντριο Ιακώβου για τον Ζακυνθινό. Πολλά τα άλογα του. Εδώ βλέπουμε το Θεοδοσίνα της οδηγίας στον Έλληνα αναβάτη Φίλιππο για τον Ταλιμάρ μαζί με τον κύριο Μαυρίδη. Ο Πετρούτσης στις οδηγίες για τα άλογα του κύριου Ηλία Νουφρίου, στον Μάριο Μινάγιο τον Ηλία Σονακέν, στον Χριστοφόρο για τον Ηλία Στόψαν και στον Καραμάνογλου και τον Κρίστιαν Τσάμπ. Ο Μίμης Ρωσίδης στις οδηγίες στον Δημητράκη Σαγαλή για τον Έλα Ζεύς μαζί με τον κύριο Στρατή Στυλιανίδη. Ο Αντώνης Χατζίπαναης αναμένει τον Κωστάκη Ζητήρη για να δώσει οδηγίες για το ΤΑΦ. Εδώ βλέπουμε το βαρύτιμο κύπελο που θα κερδίσει το καλύτερο τριετές καθαρόαιμο. Να τα λέγω στο στίβο. Εδώ βλέπουμε τον Δημητράκη Σακαλή με τον Έλα Ζεύς, ο Βόσπορος με τον Άντρο Παπαγιωάννου. Ο Ηλίας Στόψαν με τον Χρυσοφόρο και ο Ζακυνθινός με τον Άντρο Ιακώβου. Ο Τρίδημος Νεόφυτος χωρίς τον Ηλία Διαμαντόπουλο κατευθύνεται προς το μάνημα κινήσεως. Εδώ βλέπουμε τον Ηλία Σονακέι με τον Μάριο Μινά. Ο Νταλιμάρ με τον Φίλιππο. Ο Κρίστιαν Τσάμπ με τον Καραμάνογλου. Ο Ταφ με τον Κωστάκη Συντήλη. Ο Ποικιλίας με τον Γάμα Ιωάννου. Εδώ το άλογο κατευθύνεται προς κοιμάνωμα κινήσεως στα 2.250 μέτρα που πρώτος θα πάρει θέση το ΤΑΦ στο 2 Τρίδημος Νεόφυτος, στο 3 ο Ηλίας Σόνα Κέιν, στο 4
ο Κρίστιαν Τσάμπ στο 5, ο Μπικιλία στο 6, ο Ζαγκινθινός στο 7, ο Βόσπορος στο 8, ο Ελαζεύ στο 9, ο Νταλιμάρ στο 10, ο Κραδερός και τελευταίος στην εξωτερική θα πάρει θέση του ο Ηλίας Τόψαν. Το άλογο αναμένουν τον Αφέντη να τα καλέσουν να πάρει τις θέσεις του στο μηχάνημα κινήσεως για το κύπελο που πρόκειται για το Κυπριακό Ντέρπι. Από τους αντιπάλους ποιους υπολογίζεις περισσότερο? Για το βλέπω ίσιο αναβάτης του Κρατερού ενός από τα φαβορί στη μεγάλη αυτή υποδρομία για το Κυπριακό Ντέρπι. Τι πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει το άλογο στη μεγάλη αυτή υποδρομία? Ζαγκινθινό, τον Μουσταφά του και τα λοιπά. Και το Βόσπορο. Είναι αφύρωμη. Υπάρχουν 3-4 ρόλα τα οποία είναι σε θέση να διεκδικήσουν μερικοί από τους πρωταγωνιστές, ενώ ο λαός είναι έτοιμα τώρα για την εκκίνηση της πορεία, για την έκβαση της υποδομίας αυτής, όπως επίσης και ο προβληματισμός. Αφού η απόσταση είναι αρκετά μεγάλη, να πούμε ότι αυτά τα άλογα, τα τριετή γενικώς, διαγωνίζονται πρώτη φορά σε τόσο μεγάλη απόσταση. Είχα την ευκαιρία μερικοί από αυτούς να διαγωνιστούν από τα 2.100 μέτρα, ενώ τώρα όπως βλέπω είναι όλα έτοιμα για την εκκίνηση. Έτοιμοι λοιπόν και αυτή τη στιγμή δόθηκε η εκκίνηση σε κοντή και τα άλογα βλέπω τον Τσάφα να προσπαθεί να πάρει την πρωτοπορία, ενώ είναι ο Πικιλίας αυτός ο οποίος προωθείται. Είναι ο Πικιλίας λοιπόν ο οποίος παίρνει την πρωτοπορία στην δεύτερη θέση και ακρίνω τον Σάκη Φινό. Ενώ ο Τσάφα είναι περιοριστή στην δεύτερη θέση τουλάχιστον από τον Παρό. Και είναι όντως ο Ζαγκινθινός στην δεύτερη θέση, ενώ ο Κοντάρης είναι ο Τρίτη Μοντιόπιος. Σε πάση περιπτώσει ο Πικιλίας Τρίτη Μοντιόπιος, σιγά τον δεύτερη θέση είναι ο Ζαγκινθινός. Όλα τα άλλα είναι μπροστά, είναι πολύ ορισμό να δούμε όλα την ίδια την οικονομία. Δεν είναι πολύ Η άψογη συνεργασία του Ηλία Διαμαντόπουλου και του Τρίδημου Νεόφυτου τους φέρνουν στη νίκη, παίρνουν το κύπελο των Κυπριακών Ντέρπι, στη δεύτερη θέση ο Ελατζεύ, στην τρίτη ο Κρατερός και στην τέταρτη ο Νταλιμάρ. Ενώ εδώ βλέπουμε την ιδιοκτησία του Τρίδημου Νεόφυτου. Εδώ βλέπουμε τον Ηλία Διαμαντόπουλο με τον Τρίδημο Νεόφυτο. Με την άψογη συνεργασία τους κερδίζουν το βαρύτιμο κύπελο. Ενώ αυτή τη στιγμή ο αναβάτης αυτοδαφνοστεφανώνεται από το ιδιοκτήτη του Τρίδημου Νιόφυτου, το προϊόν του Δαλίμ και της Πίνδου. Κερδίζει την τρίτη συνεχόμενη υποδρομία. Μια μεγάλη διάκριση για τον Τρίδημο Νιόφυτο, που δείχνει τις μεγάλες του δυνάμεις σήμερα, πολλοί οπαδοί του
του τρίμου νεόφυτο, φωτογραφίζονται μαζί του. Ο Ηλίας Διαμαντόπουλος κάνει το γύρο του θριάμβου και πανηγυρίζει για την νίκη του. Ενώ οι Φίλιππι το χειροκροτούν. Εδώ βλέπουμε τον προπονητή του, τον κύριο Τσελεπή. Κοντά και ο κύριος Παπάκυριακου. Και οι δύο προπονητές του. Όλοι με μια αναμνηστική φωτογραφία με τον τρίδημο νεόφυτο. Τρίδημος νεόφυτος με χρόνο 2.28.24. Έχει πληρώσει απλούν 20 cents. Το δίδυμο με τον Έλα Ζεύς 10 λίρες και 20 cents. Το τρίο με τον Έλα Ζεύς και τον Κρατερό 121 λίρες και 85 cents. Ενώ το σύνθο στοίχημα με την προηγούμενη υποδρομία 2 λίρες. Λέας Διαμαντόπουλος οξυζελώνει. Γεμάτος λάσπες όμως από τη σημερινή βροχή. Της λέσχης υποδρομιών τον κύριο Σαβράκη στο ιδιοκτήτη του τρίδημου νεόφυτου έχει δοθεί μετάλλιος για τους ιδιοκτήτες, ενώ ο τρίδημος νεόφυτος φωτογραφίζεται για αυτός μαζί με το βαρύτιμο κύπελο. Μια μεγάλη διάκριση για τον τρίδημο νεόφυτο που χειροκροτείται από τους Φιλίππους. Ο κύριος Σαβράκης. Η ιδιοκτησία και η προπόνηση του τρίδημου νεόφυτου με το βαρύτιμο κύπελο, το κύπελο του για το Κυπριακό Τέρπι. Ενώ μαζί τους τώρα και ο Ηλίας Διαμαντόπουλος, που σύβαλε για αυτή την νίκη. Φωτογραφίζεται και αυτός. Και όλοι μαζί για μια αναμνηστική φωτογραφία με το κύπελο. Διοκτησία, προπόνηση και ανάβαση.